Πέρα σας. Συγγνώμη λίγο, γεια σας. Παιδιά, λίγο ησυχία αν θέλετε, δίνουμε μια συνέντευξη. Έχεις αδυνατήσει, βλέπω, ε. Ναι, έχω αδυνατήσει. Τι έχει. Καλά, δεν έχω αδυνατήσει και πάρα πολύ. Μου το λες με μια στεναχώρια, λες και. Ξέρω. Τύπου, είσαι άρρωστη. Δεν είμαι άρρωστη. Νομίζω ότι η τηλεόραση σου βάζει λίγα κιλά παραπάνω. Γι' αυτό σου λέω. Η τηλεόραση μου βάζει πολλά πράγματα. Άτιμη τηλεόραση. Ναι, άτιμη τηλεόραση. Να πούμε ότι η ζωή του Έλληνα ηθοποιού είναι άτιμη ζωή. Με πέταξε στον δρόμο την άκρη. Δηλαδή, έτρεχε τώρα από το γύρισμα να στο θέατρο, ε. Ναι. Εντάξει. Συναρπαστικό. Καλό είναι αυτό. Μην είμαστε και αγνώμονες. Οκ, ναι, έχεις δουλειά, ρε παιδί μου. Έχουμε δουλειά και συνήθως τη δική μας τη δουλειά ή θα σου έρθουν όλα μαζεμένα ή δεν θα έχεις δουλειά καθόλου. Πώς την παλεύεις οικονομικά όταν δεν εργάζεσαι? Καταρχάς είναι παντρεμένη, δουλεύει και ο άντρας σου. Δεν έχω παντρευτεί κανένα. Γιατί δεν κάθεσαι σπίτι? Γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου? Τι λες καλέ. Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες να κάθονται σπίτι. Να μην σας πιάνει αυτή η τέτοια. Αλήπασα. Μας αρέσουν να κάθονται σπίτι. Εσένα δεν σ' αρέσει να κάθεσαι σπίτι? Όχι. Εγώ για καλό το λέω. Τι είναι το καλό, καλέ? Εσύ νομίζεις ότι η νοικοκυρά δεν κάνει τίποτα? Όχι, να σου πω κάτι. Γιατί εσείς οι άντρες πιστεύετε ότι είναι νοικοκυρά. Ναι. Ότι εντάξει, για καλό να καθίσεις. Μα δεν κάθεται. Το ξέρω. Είναι χειρότερα. Ναι. Πλέρα πριν που καθόμουν εδώ και σε περίμενα. Δεν ξέρω με τίποτα για τον άντρα σου, γι' αυτό. Εγώ ξέρω πάντα. Χρειάζεται να ξέρεις κι εσύ. Εγώ πρέπει να ξέρω. Εντάξει, οκ. Απλώς, παιδί μου, οι περισσότεροι φωτογραφίζονται, ντύνονται από εδώ, από εκεί, φαίνονται. Γι' αυτό σου λένε. Τέτοιο είσαι ρολό προφάιλ. Ναι, λίγοι το κάνουν. Ναι, εντάξει, ναι. Που ζουν από αυτό. Καλά κάνουν και το κάνουν. Έτσι γουστάρουν να κάνουν και έτσι κάνουν. Ναι. Γκουγκλάροντας το όνομά σου, βγάζει αυτά. Σου βγάζει για τον άντρα και το παιδί. Είχα διαβάσει μια δήλωσή σου που έλεγε μια γυναίκα μετά τα 40 ότι έρχεται σε δύσκολη θέση όταν τη ρωτάνε για το παιδί. Κοίταξε, μετά τα 40 και πριν τα 40, εγώ θεωρώ. Τα είναι λίγο περίεργο, ρε παιδί μου, να σε ρωτάνε συνέχεια. Εμένα μέχρι να παντρευτώ, με ρωτήσαν πότε θα παντρευτώ. Μόλις παντρεύτηκα με την επόμενη μέρα, παιδάκι. Ναι. Εντάξει, ούτε η μάνα μου και ο πατέρας μου δεν το κάνουν αυτό. Ναι, το ξέρω. Και είναι λίγο άκομψο και για το ζευγάρι και για τη γυναίκα, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Στο έχω ξαναπεί, νομίζω. Δεν πιστεύω ότι τον περισσότερο κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα να δει αυτή την παράσταση. Θα κάθε φορά και λέει, τι δεν έχει παιδάκι να το ρωτήσει. Όχι. Γιατί δεν έχει παιδάκι. Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή. Πάμε στα θεατρικά. Η επιτυχία συνεχίζεται 10η σεζόν. Ναι. Τώρα και Δευτέρα, Τρίτη, Αθηναίδα. Ναι. Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας, σκηνοθεσία μου. Γιώργος Ηλιόπουλος συγγραφεί και παίζει. Έλα. Σε λίγο θα σου έρθει και ο Ντάνος. Καλώς νωρίς. Α, δεν έχεις πρόβλημα. Τι πρόβλημα να έχουμε τον άνθρωπο? Και θα ανέβει στο σανίδι και θα μοιραστεί το σανίδι μαζί μου. Ναι. Κάτι κακό να δοκιμάζεις πράγματα. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, εγώ πώς σκηνοθέτησα, δεν έχω τελειώσει σκηνοθεσία. Ναι. Αλλά πολλοί ηθοποιοί σκηνοθετούν που δεν έχουν τελειώσει σκηνοθεσία. Ναι. Ή μπορεί να τραγουδήσουμε. Ο ηθοποιός επιτρέπεται να κάνει τα πάντα, αλλά όποιος άλλος έρθει να κάνει κάτι από τη δική μας τη δουλειά, θα πέσουμε να τον φάμε. Τι είναι αυτά, ρε, τι μπούλινγκ είναι αυτά. Άρα εσύ με τον Τάνο θα έκανες θέατρο. Τι θέατρο? Κάτσε, το θέατρο της Δευτέρας. Τι θέατρο? Το θέατρο εδώ. Της Δευτέρας θα το έκανα. Γιατί είναι τηλεοπτικό. Όχι, εννοώ θέατρο εδώ. Αν ερχόταν του χρόνου να παίξει τον μπαμπά. Ποιο μετά... ρόλο? Να έπαιζε το ρόλο που παίζει ο Ισαΐας ή ο Φραγκολιάς. Ο Φραγκολιάς θα μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτό, ναι. Άρα καλές συνεργασίες. Αλλά τι να πω. Ένα ρόλο, ας πούμε, που είναι από την αρχή μέχρι το τέλος μέσα στο έργο και που δίνει, ας πούμε, το timing της παράστασης. Ναι, κατάλαβα τι μου λες. Χρειάζεται να έχει κάποια εφόδια για να το κάνει πριν το δοκιμάσει. Mm-hmm. Αυτό. Okay. Αναλόγως το ρόλο, λοιπόν. Die another day.